Η τσιμεντοβιομηχανία Αγέτη Ρακλή, με το, το αίτημά τη για την έγκριση ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου με μονομένε μεγάλε μονάδε, εδώ στι εγκαταστάσει του Βόλου, αναφέρει ότι στου βασικού σκοπού τη είναι η διασφάλιση τη συνεχού και απρόσκοπτη λειτουργία τη παραγωγική μονάδα με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, όσο και η περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Και η υπαγωγή των εγκαταστάσεων και του παραγωγικού εξοπλισμού σε χωρικά και περιβαλλοντικά πλαίσια σύμφωνα με τι κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για βιώσιμη ανάπτυξη τη βιομηχανία. Στην πραγματικότητα, κατά την άποψή μα, επιδιώκει να προσαρμόσει και να αναπτύξει παραπέρα τι δραστηριότητέ τη, να επενδύσει σε μέτρα ενταγμένα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, π.χ. ψηφιακό μετασχηματισμό παραγωγική διαδικασία και με το πρόσχημα της μείωσης των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, επιχειρεί να ανοίξει καινούργια πεδία κερδοφορίας και από τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, εκμεταλλευόμενη τους αναπτυξιακούς νόμους όλων των κυβερνήσεων και τις παχυλές ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Παράλληλα, τρέχει η project για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με ανάδοχο την τέρνα ενεργειακή για εγκατάσταση έργου 10 ΜΒ και προχωρά στη σταδιακή αντικατάσταση του στόλου οχημάτων μεταφοράς προϊόντων με ηλεκτρικά οχήματα με βάση επιταγές της Πράσινης Συμφωνίας. Με βάση τα παραπάνω, η ΑΓΕΤ στο Βόλο, αξιοποιώντας την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας, θέλει να επεκτείνει και την καρκινογόνο κάψη των σκουπιδιών και άλλων πράσινων καυσίμων και μάλιστα δίχως να υπόκειται σε κανέναν έλεγχο αφού πλέον θα λειτουργεί το επιχειρηματικό πάρκο και να ενταχθεί σε αναπτυξιακά προγράμματα με πρόσχημα τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η δημιουργία του επιχειρηματικού πάρκου στι εγκαταστάσει του Βόλου, στην πραγματικότητα, θα διευκολύνει τους κερδοφόρους σχεδιασμούς της, σε βάρος του κερδοφόρου σχεδιασμού τη σε βάρο του περιβάλλοντο και τη υγεία του λαού του Βόλου. Με βάση και τα κίνητρα που δίνει η σχετική νομοθεσία για τη δημιουργία, αδειοδότηση και τη σύσταση τη εταιρεία ανάπτυξη και διαχείριση του επιχειρηματικού πάρκου, προβλέπονται φοροαπαλλαγέ όπω η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωση του κεφαλαίου. Το ίδιο το επιχειρηματικό πάρκο δεν χρειάζεται απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων, καθώς τέτοια υπάρχει στην ΑΓΕΤ τελευταία από το 2014. Το ίδιο ισχύει και για όποιες καινούργιε δραστηριότητες και επενδύσει γίνουν στο επιχειρηματικό πάρκο από την ΑΓΕΤ, δεν θα χρειάζεται δηλαδή ΑΕΠΟ, αφού δεν απαιτούνται γνωμοδοτήσει των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς καλύπτονται από την απόφαση του 2014, που σημαίνει συμφωνία της ΑΕΠΟ του εργοστασίου και την καρκινογόνα κάψη των σκουπιδιών. Ω λαϊκή συσπήρωση, τασόμαστε κατά τη ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου με μονομένη μεγάλη μονάδα που ζητάει η ΑΓΕΤ, ακριβώ για του λόγου που η ίδια επικαλείται. Δηλαδή, προσαρμογή στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, στο δικαίωμα να αγοράζει ρήπου, αξιοποιώντα τα όρια εκπομπών άνθρακα που ανεβοκατηβάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να καίει σκουπίδια και άλλα δίθεν πράσινα καύσιμα, σκορπώντα καρκίνο στο βόλο και στους ανθρώπους της για να συσσωρεύει κέρδη. Όσοι αναποθέτουν τις ελπίδες τους στην προοπτική να φύγει η ΑΓΕΤ, στην πράξη αθωώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κατευθύνσεις της, τελικά το ίδιο το μονοπόλιο που φιλοδοξεί να αυξήσει τα κέρδη εγκαθιστώντας σε επιχειρηματικό πάρκο εδώ στις εγκαταστάσεις, Υποστηρίζοντα ότι το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Βόλου προβλέπει να φύγει η ΑΓΕΤ, κάτι που δεν ισχύει. Το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του 2016, προβλέπει τη διεύρυνση δυνατότητα με την κατάσταση, τη διερεύνηση δυνατότητα με την κατάσταση τη ΑΓΕΤ και αξιοποίηση τη έκταση όπω σήμερα λειτουργεί για ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού και αναψυχή. Δεν τοποθετείται υπέρ τη απομάκρυνση του εργοστασίου, ενώ από τον προγραμματισμό των επενδύσεων τη επιχείρηση προβλέπονται νέε επενδύσει για την επόμενη δεκαετία. Το αν θα μείνει ή αν θα φύγει η ΑΓΕΤ, όπω και κάθε βιομηχανία άλλωστε, καθορίζεται από τα κέρδη των καπιταλιστών. Αν ο όμιλο προσδοκά κέρδη, η επιχείρηση συνεχίζει τη λειτουργία. Αν όχι, αν θεωρεί ότι η επένδυση σε άλλου τομεί μπορεί να είναι πιο κερδοφόρα, τότε μπορεί να φύγει. Αυτό όμω φαίνεται ότι ξεχνούν ορισμένοι να το πούν. Μέχρι τότε όμω, αν και ποτέ θα φύγει η ΑΓΕΤ, πώ θα λειτουργεί και τι θα καίει. Συνεπώ, για να τελειώνω, η συζήτηση τη δημιουργία του επιχειρηματικού πάρκου για απεξάρτηση τη ΑΓΕΤ από την πρόβλεψη για τη διερεύνηση δυνατότητα απομάκρυση. Αποπροσανατολίζει κατά τη γνώμη μα σε σχέση με του πραγματικού σκοπού τη ΑΚΕΤ, που είναι η ανάπτυξη των κερδοφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε βάρο τη υγεία του βουλειώτικου λαού. Γι' αυτό, όπω είπαμε, θα καταψηφίσουμε στη διαδικασία τη ψηφορία. Ευχαριστώ.